Παλαιστίνη, πάμε. Παλαιστίνη, Γκάζα Στριπ. Ships is delight. 207 nautical miles sailing at 6 knots in total 35 hours from Larnaca. Σήμερα μου λέγαμε. Κουβαλίδρα. Κουβαλίδρα. Κουβαλίδρα σαν διαβάζω τα νότς και έτσι φτιάχνω. Watching the documentary, A World on Powers, by Mahdi Fleifel, and the government is present in this world. He introduces the complex Palestine-Israeli problem. In his words, lay, in 1948, Palestine ceased to exist and the state of Israel was declared. More than half a million of Palestinians were expelled to make way for the Jewish immigrants. To the Palestinians, this was known as the Great Castro. Refugee camps were then set up in various countries, hoping that the old will die and the young will forget. Arafat attempted to solve the Palestinian-Israeli problem through national liberation means. Έτσι ο καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Yasser Arafat, Palestinian. Πρώτη ερώτηση θα σου κάνω. What does national liberation mean? Loaded question. Η εθνική απελευθέρωση είναι ουσιαστικά αν έχεις έλεγχο από μια εξωτερική δύναμη, είτε είναι αδικία, είτε είναι εμπεριαλισμός, ή οποιοδήποτε μορφή. Και χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά έναν είδους νέου εθνικισμού το οποίο πράχτηκε για να πάει ενάντια του εμπεριαλισμού, ούτως ώστε να συσπηρωθεί ο κόσμος ενάντια και να πολεμήσουν για το δικό τους εθνοκράτος. Είναι η συσπήρωση ουσιαστικά του λαού ενάντια του εμπεριαλισμού με εθνικιστικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να πάσει ενάντια της δύναμης που τους καταδιώκει. Ουσιαστικά, τι ζούσε ένα νέο εθνοκράτος ενάντια του εθνοκράτους που τους καταπιέζει. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, η μενανή άποψη είναι ότι απλά αναπαράγουν το προηγούμενο στη χώρα τους. Δηλαδή, η χώρα αναπαράγει την ίδια εξουσία που είχε ο εμπεριαλισμός στα δικά τους. Δηλαδή τώρα έχουν οι νέοι πολίτες, ο ουσιαστικά νέος λαός, την εξουσία. Δηλαδή εθνικισμό ενάντια εθνικισμού. Μπράβο. Οι εθνοαπελευθερωτές προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι ο ίδιος εθνικισμός της Δύσης, του ιμπεριαλισμού και εθνικισμός των λαών, όπως να χρησιμοποιούσαν η γλώσσα τους. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Όπως και ο Μακάριος και όπως όλοι οι παρέες του. Πώς φεύγουμε. Έχουμε έναν άλλον παρέα του. Ο εθνικισμός του καταπιεστή μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι χάλια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο ένας είναι χάλια, ο άλλος είναι καλός. Μπορούν και οι δυο να γίνουν καταπιεστές κάποιου. Με δικιά τους μορφή, δεν χρειάζεται να κάνει η ίδια. Απλά από τη στιγμή που χτίζεται έναν εθνοκράτος, τότε η αναπαραγωγή του έθνους και του κράτους, είτε είναι αμερικάνικο, είτε είναι εγγλέσικο, είτε είναι κυπριακό ή οποιοδήποτε αράβικο, χρησιμοποιεί την ίδια λογική. Βασικά ήταν μετά από το Μακάριο που αναγνωρίστηκε η Παλαιστίνη ως κράτος, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν ξέρω. Η Παλαιστίνη δεν αναγνωρίζεται ως κράτος. Μα γιατί, τι παιχνίδια παίζουν πίσω, Γενικά υπήρξε μια συσπήρωση των δυτικών δυνάμεων ενάντια της Παλαιστίνης. Αλλά νομίζω ότι ακούσαμε πάρα πολύ και ξέρουμε όλοι τι γίνηκε. Νομίζω ότι ο καιρός να αρχίσουμε να θεωρούμε έναν κόσμο περαιτέρων των εθνοκράτων και ποιος θα αναγνωρίζει τι. Και να αρχίσουμε να μιλούμε για μια πραγματική αλλαγή που να μην χρειάζεται το κράτος να είναι στην κεντρική σκηνή. Καλαμάκι ή χωρίς.